Χαίρομαι ιδιαίτερα που δίνεται η δυνατότητα να επισκεφθώ αυτήν την καινοτόμα σε παγκόσμιο επίπεδο εγκατάσταση. Διότι πράγματι εδώ πέρα στην Τίλωα, αγαπητή Δήμαρχε, αγαπητή κύριε Περιφερειάρχα, γίνεται κάτι πρωτοποριακό σε παγκόσμια κλίμακα. Με πετύχει ουσιαστικά να έχουμε ένα νησί χωρίς να υπάρχει φόρος ταφής απορριμμάτων και να έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο ανακύκλωσης το οποίο αγγίζει το 90%. Αυτό προφανώς προϋποθέτει την συμμετοχή των κατοίκων, τη σωστή εκπαίδευση αλλά και τις υποδομές οι οποίες να μπορούν σε μια τέτοια εγκατάσταση να διαχωρίζουν το ανακυκλώσιμο υλικό, να παράγουν οργανικό κόμποστ και ταυτόχρονα να διαχειριζόμαστε και το υλικό εκείνο το οποίο δεν είναι ανακυκλώσιμο. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι και τον Περιφερειάρχη για το γεγονός ότι ο ΦΟΣ θα πια Νοτίου Αιγαίου θα αναλάβει την αποκομιδή των απορριμμάτων έτσι ώστε να υποστηρίξει αυτό το καινοτόμο project και να επαναλάβω τη βούληση της ελληνικής κυβέρνησης, το μοντέλο της Τίνου, να μπορέσουμε να το αναπαράγουμε σε όλα τα νησιά αντίστοιχου μεγέθους. Έχετε ανοίξει τον δρόμο εδώ πέρα, έχετε δείξει τις τεράστιες δυνατότητες της κυκλικής οικονομίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο βοηθάει και το ίδιο το branding του νησιού. Να το κάνει πολύ πιο γνωστό σε όσους έχουν ιδιαίτερα αυξημένες οικολογικές ευαισθησίες και έχοντας πια στη διάθεσή μας και τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία, θέλουμε η Τίλος να αποτελέσει το μοντέλο για να μπορέσουμε να έχουμε αντίστοιχα συστήματα κυκλικής οικονομίας σε όλα τα νησιά μας. Προφανώς και οι στόχοι που αφορούν τη συνολική ανακύκλωση πρέπει να επιτευχθούν, αλλά τα μικρά νησιά προσφέρονται για εργαστήρια περιβαλλοντικής καινοτομίας. Αποδείξατε εδώ στην Τίλο ότι μπορούμε να το κάνουμε και τώρα πρέπει να το κάνουμε και στα υπόλοιπα νησιά αντίστοιχου ή και λίγο μεγαλύτερο μεγέθους.